Βασιλειών Βιβλίων Τρίτων Κεφάλαιων Πρώτων Τα Γυρατεία του Δαβίδ, στίχη 1 έως 9 Το Διάβημα του Νάθαν, στίχη 10 έως 27 Η Ανακήρυξη του Σολομόντος ως Βασιλέος, στίχη 28 έως 53 Ο βασιλεύς Δαβίδ, όταν εγείρασε και είχε προχωρήσει πολύ στην ηλικία, δεν μπορούσε να θερμανθεί, αν και τον περιέβαλαν με πολλά ενδύματα. Οι δούλοι είπαν τότε αναμεταξύ των «Ας αναζητηθεί και ας ευρεθεί δια τον βασιλέα μία νερά παρθένος, η οποία θα ευρίσκεται πλησίον αυτού για να τον εξυπηρετεί» αυτή θα κοιμάται μαζί του και θα θερμαίνει τον Κύριόν μας τον Βασιλέα. Πράγματι ανεζήτησαν νεαράν παρθένων ωραία μεταξύ όλων των ορίων του Ισραηλιτικού λαού και βρήκαν την Αβισάγ τη Σομανίτιδα την οποίαν και έφεραν προς τον Βασιλέα. Η νεάνης αυτή ήτο πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν εθέρμενε τον βασιλέαν και γενικώ τον εξυπηρετούσε. Ο δε βασιλεύς δεν ήλθε ποτέ η σαρκική σχέση με αυτήν. Ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκήθ, υπερηφανεύεται και διαλαλούσε «Εγώ θα γίνω βασιλεύς». Προς τούτο κατεσκεύασε δια των εαυτών του πολεμικά άρματα και προσέλαβεν υπείς είχε δε ως του πενήντα άνδρας, οι οποίοι και έτρεχαν τιμητικός εμπρός από αυτόν. Ο Δαβίδ, ο πατέρας, έβλεπεν όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν εμπόδισε τον Αδωνίαν και ποτέ δεν του είπε «Διατί φέρεσε έτσι». Ο δε Αδωνίας ήταν το κατά τη μορφή και το παράστημα, Αυτόν είχε γεννήσει η Αγκίθ, έπειτα από τον Αβεσαλόμ. Ο Αδωνίας συνενοήθη σχετικός με τον Ιωάβ, τον Ιόν της Σαρουίας και με τον Αρχιερέα, τον Αβιάθαρ, οι οποίοι και τον οικολούθησαν. Ο αρχιερεύς όμως Σαδόκ, ο Βανέας, Υιός του Ιωδαέ, ο προφήτης Νάθαν, ο Σεμεή, ο Ρησί και άλλοι άνδρες ισχυροί του Δαβίδ δεν οικολούθουν τον Αδωνίαν. Ο Αδωνίας ήλθεν εις των βράχων Ζωελεθή, ο οποίος ήταν πλησίον της πηγής Ρογίλ και εθυσίασε πρόβατα, μόσχους και αμνούς. Εκεί προσεκάλεσε όλους τους αδελφούς του, όλους τους επισήμους από τους Ιουδαίους αυλικούς του βασιλέως. Δεν προσεκάλεσε όμως Νάθαν τον Προφήτην, τον Δανέαν, τους εμπειροπολέμους ομοτοφύλακας του βασιλέως και τον Σολομώντα των αδελφών αυτού. ο Νάθαν ο προφήτης είπε τότε προς την Βυρσαβεέ, την μητέρα του Σολομόντος, «Δεν ήκουσες ότι ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίθ, ανεκήρυξε τον εαυτόν του βασιλέα, ενώ ο κύριος Σιμών, ο βασιλεύς Δαβίδ, δεν έχει ουδεμίαν γνώση του γεγονότος αυτού». Και τώρα, Άκουσε μίαν συμβουλή που θα σου δώσω, για να εμπορέσεις να σώσεις την ζωή σου και την ζωή του παιδιού σου του Σολομόντος. Πήγαινε αμέσως στον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν τα εξής. Κύριέ μου βασιλεύ, σύ δεν ορκίστης εις εμέ την δούλην σου, λέγον, ότι το παιδί σου ο Σολομών θα βασιλεύσει ύστερα από εμέ και αυτό θα καθίσει επί του θρόνου μου. Γιατί λοιπόν τώρα ευασίλευσεν ο Αδωνίας την ώρα δε κατά την οποία σύ θα ομιλήσει εκεί με τον βασιλέα θα έλθω και εγώ έπειτα από εσέ και θα επιβεβαιώσω τα λόγια σου. Η Βίρσα Βέ εισήλθε εις το δωμάτιον όπου ευρίσκεται ο βασιλεύς, ο οποίος ήταν πολύ προχωρημένος πλέον εις την ηλικία και δια τούτο από την Αβυσάχ την Σωμανίτιδα. Η Βίρσα βέ έσκυψε και προσεκίνησε τον βασιλέα. Εκείνος δε την ρώτησε «Τι σου συμβαίνει» Η Βυρσαβέ απήντησε «Κύριέ μου βασιλεύ, σύ ορκίστης εις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου και η σε με την δούλη σου υπών. Το παιδί σου, ο Σολομών, θα βασιλεύσει έπειτα από εμέ. Αυτός θα καθίσει εις τον θρόνο μου». Και ειδού τώρα, ο Αδωνίας ανεκηρύχτη βασιλεύς, χωρίς σύ, κύριέ μου και βασιλεύ, να πληροφορηθεί στο γεγονός. Εκείνος εθυσίασε μοσχάρια, αρνιά και πολυάριθμα πρόβατα και προσεκάλεσε εκεί όλους τους ιούς του βασιλέως, όπως επίσης τον αρχιερέα Αβιάθαρ, τον αρχιστράτηγον Ιωάβ, τον Σολομώντα όμως τον Ιώνσου. σου δεν τον εκάλεσε. Προσέδε, Κύριέ μου Βασιλεύ, είναι στραμμένη η όλου του Ισραηλιτικού λαού, για να αναγγείλεις αυτούς ποιος πράγματι θα καθίσει εις τον θρόνον σου έπειτα από εσέ. Εάν δε ο Κύριός μου και ο Βασιλεύς κοιμηθεί και προσθεθεί εις τους προπάτορας αυτού, θελήσει δε ο Υιός μου ο Σολομών να διεκδικήσει τον θρόνον, τότε αυτός και εγώ θα θεωρηθόμεν ως ένοχοι. Και ειδού, ενώ ακόμη αυτή ομιλούσε με τον βασιλέα, έφτασε ο προφήτης Νάθαν. Ανήγγυλαν εις τον βασιλέα, Ιδού, ο Νάθαν ο προφήτης ήλθε. Εξήλθεν η Βυρσαβέ και ο Νάθαν εισήλθε και παρουσιάστη ενώπιον του βασιλέως, προσεκίνησε αυτόν κύψα στο πρόσωπον του μέχρι εδάφους. Ο Νάθαν ηρώτησε. Κύριέ μου βασιλεύ, σύ απεφάσισες και ανήγγυλες ότι ο Αδωνίας θα βασιλεύσει έπειτα από σε και θα καθίσει στον τον θρόνον σου. Διότι αυτό σήμερον κατέβηκε και θυσίασε μοσχάρια, αρνιά και πρόβατα πολυάριθμα. Προσεκάλεσεν εκεί όλους τους ιούς του βασιλέως, τους αρχηγούς του στρατού και τον αρχιερέα Αβιάθαρ. Και οιδού εκείνοι τρώγουν και πίνουν μαζί του και ανακράζουν. Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε τον δούλον σου και τον σαδόκ τον αρχιερέα, τον βανέαν τον ιόν του Ιωδαέ και τον σολομόντα τον ιόν σου δεν εκάλεσεν. εάν το πράγμα αυτό έγινε κατόπιν εντολής του Κυρίου μου του Βασιλέως, πώς δεν μου το κατέστησες γνωστόν, ώστε να γνωρίζω και εγώ ο δούλος σου, ποιος θα καθίσει στον των του Κυρίου μου του Βασιλέως έπειτα από Αυτόν. Απεκρίθη ο Δαβίδ και είπε «Φωνάξετε να έλθει η Βίρσα Β. Η Βυρισαβέ εισήλθε και εστάθη ενώπιον του βασιλέως. Ο βασιλεύς ενώπιον αυτής και του Νάθαν ορκίστηκε και είπεν «Ορκίζομαι εις τον ζώντα Κύριον και Θεόν, ο οποίος μέχρι σήμερον εγλίτωσε την ζωή μου από πολλούς και διαφόρους κινδύνους, ότι όπως υπεσχέθην σε ορκιστής εις το όνομα του Θεού του Ισραήλ λέγον ότι ο Σολομών ο Υιός σου θα βασιλεύσει έπειτα από εμέ και αυτός θα καθίσει στον τον θρόνο μου ως διάδοχός μου έτσι σου λέγω και τώρα ότι τούτο θα κάμω κατά την ημέραν αυτήν. Η Βίρσαβε έσκυψε το πρόσωπον της μέχρι σε δάφους προσεκίνησε τον βασιλέα και είπε «Ήθε να ζει ο Κύριος μου και βασιλεύς Δαβίδ αιωνίως». Ο βασιλεύς Δαβίδ είπε «Καλέσατε να παρουσιαστούν ενώπιόν μου ο αρχιερεύς Σαδόκ, ο προφήτης Νάθαν, ο Βανέας, ο Υιός του Ιωδοθαέ» αυτοί δε και παρουσιάστησαν ενώπιον του βασιλέως. Ο βασιλεύς είπε προς αυτούς «Πάρετε μαζί σας την σωματοφυλακή εμού του Κυρίου σας και αναβιβάσατε εις την ειδική μου ημίωνον τον ιόν μου το Σολομόντα και οδηγήσατε αυτόν εις την υγιόν». Εκεί ο αρχιερεύς Σαδόκ ενώπιον και του προφήτου Νάθαν, ας χρήσει αυτόν ως βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού. Κατόπιν με την κερατίνην σάλπιγγα, σαλπίσατε και διαλαλήσατε. Ζήτω ο βασιλεύ Σολομών. Αυτός θα καθίσει επί του θρόνου μου και θα βασιλεύσει αντί εμού. Εγώ έδωσα την εντολή να είναι αυτός άρχον εις όλων των Ισραηλιτικών λαών και εις την φιλήν του Ιούδα. Ο Βανέας, ο γιος του Ιωδαέ, απεκρίθηκε είπε εις τον βασιλέα «Ας γίνει όπως διέταξεν ο βασιλεύς». Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου του βασιλέως, ας επαληθεύσει και ας πραγματοποιήσει τους λόγους σου. Ήθεδε, όπως Κύριος ο Θεός το μαζί με τον Κύριό μου τον Βασιλέα, κατά παρόμοιον τρόπον να είναι μαζί με τον Σολομώντα και να δοξάσει την Βασιλεία του περισσότερον από την Βασιλεία του Κυρίου μου του Βασιλέως Δαβίδ. Πράγματι, ο αρχιερεύς Σαδόκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βανέας, ο ιό του Ιωδαέ, όπως επίσης και η βασιλική φρουρά που απαιτελεί από τον Χερεθή και Φελεθή ήλθον. Αυτοί εβοήθησαν και εκάθισαν εις τον ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ ο Σολομών και οδήγησαν αυτόν εις την γιόν. ο αρχιερεύς Σαδόκ επήρε την κερατίνιν φιάλιν η οποία περίχεν ιερών έλεων από την σκηνή του μαρτυρίου και έχρισε τον Σολομώντα. Κατόπιν εσάλπισε με την κερατίνη σάλπιγγα και όλος ο παριστάμενος λαός εφώναξε «Ζήτω ο βασιλεύς, ο Σολομών». όλος ο Ισραηλιτικός λαός ανεγνώρισε και εικολούθησε τον Σολομώντα ως βασιλέα. Οι Ισραηλίτε εχόρευσαν τότε πολλούς χορούς και διασκέδασαν με χαράν μεγάλην ζητοκραυγάζοντες, ώστε σαν να και να εσχίζεται η γη από τα σφωνάς ο Αδωνίας και όλοι οι επίσημοι άνδρες που ήσαν μαζί του ήκουσαν αυτόν τον θόρυβον όταν πλέον είχε τελειώσει το συμπόσιο των. Ο Δέου Ιωάβ όταν ήκουσε τον ήχον της Σάλπιγκος ρώτησε «Τι σημαίνουν εκραυγέ αυτέ από τα οποία αντιχεί ολόκληρος η πόλης» ενώ δε έλεγαν αυτά Ιδού ο Ιωνάθαν, ο Υιός του Αρχιερέως Αβιάθαρ, προσήλθε στην συγκέντρωση αυτήν και ο Αδωνίας του είπεν, «Έλα, διότι είσαι γενναίος άνθρωπος και ασφαλός αγγελιαφόρος καλών ειδήσεων». Ο Ιωνάθαν απήντησε και είπε, Βεβαιότατα, ο Κύριος μας ο Βασιλεύς Δαβίδ ανεκήρυξε τον Σολομόντα ως βασιλέα. Ο Βασιλεύς έστειλε μαζί με τον Σολομόντα τον Αρχιερέα Σαδόκ, τον Προφήτη Νάθαν, τον Βανέαν, τον Ιόν του Ιωδαέ, την Βασιλική Φρουράν, τον Χερεθή και Θέλεθή, οι οποίοι εβοήθησαν τιμητικό να ανέβει ο Σολομών ή στην βασιλική ημίωνον. Ο αρχιερεύς Σαδόκ, ενώπιον και του προφήτου Νάθαν, έχρισε τον Σολομώντα βασιλέα εις την Γιών. Από εκεί επέστρεψαν εφρενόμενοι εις την Ιερουσαλήμ και όλοι η πόλη αντίχησαν από τα ζήτο Αυτέ είναι φωνέ τα οποία οικούσατε. Έτσι ο Σολομών εκάθισε εις τον βασιλικών θρόνων. Όλοι δε οι αυλικοί και το περιβάλλον του βασιλέως Δαβίδ εισήλθεν εις την αίθουσαν αυτού δια να τον τιμήσουν και τον δοξάσουν λέγοντες. ήρθε ο Θεός να δοξάσει το όνομα του Σολομόντος περισσότερον από το ειδικό σου όνομα και να αναδείξει την βασιλείαν του ανωτέραν από την βασιλείαν την ειδική σου. Ο δε βασιλεύς ευχαριστήθη και προσεκίνησε από την κλίν του των Θεών. Ο βασιλεύς ευχήθη κατά τον ίδιον τρόπον και είπε « Δοξασμένος ας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος σήμερον έδωκε ανισθουσιούς μου, Βασιλέα, να καθίσει εις τον θρόνο μου και τον οποίον Βασιλέα βλέπω εγώ με τα ίδια μου τα μάτια. Κατόπιν αυτών όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι του Αδωνίου εταράχθησαν και διασκορπίστησαν» και ο καθένας επήρε τον δρόμον δια το σπίτι του. Ο ίδιος ο Αδωνίας εφοβήθη τον Σολομώντα. Εσηκώθηκε ήλθεν εις το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και έπιασε τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Αυτό ανέφεραν μερικοί στον τον Σολομώντα και του είπαν «Ιδού, ο Αδωνίας εφοβήθη τον βασιλέα Σολομώντα» και κρατεί με τα χέρια του τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων λέγον «Ας μορκιστεί σήμερον ο Σολομών ότι δεν θα με θανατώσει διαρρομφέας εμέ των δούλων του». Ο Σολομών είπεν «Εάν εις το μέλλον αναδειχθεί καλός και τίμιος άνθρωπος, ούτε τρίχα δεν θα πέσει από το κεφάλι του». Εάν όμως συλληφθεί εις νέον ολίσθημα, θα καταδικαστεί εις θάνατον. Ο βασιλεύς Σολομών έστειλε ανθρώπους οι οποίοι κατέβασαν τον αδονίαν από το θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων. Εκείνος παρουσιάστη ενώπιον του βασιλέου Σολομόντος και τον προσεκίνησεν. Ο δε Σολομών του είπε πήγαινε εις το σπίτι σου. Κεφάλαιον δεύτερον Ετελευταία τελευταία υποθήκε του Δαβίδ Στίχη 1 έως 11 η εκτέλεση του Αδωνίου και του Ιωάβ. Στίχη 12 έως 35. η σύνεση και η δόξα του Σολομόντος. η εκτέλεσις του 35 46 Η εκτέλεση του Σεμέη στιχοι 35 Λάμδα έως 46 Επλησίασαν πλέον ε μέρε κατά τα οποία ο Δαβίδ θα απέθνησκεν εκάλεσε τον Σολομώντα και κατά τρόπον επίσημον του είπε «Εγώ ο Δαβίδ βαδίζω τώρα τον δρόμων προς τον θάνατον, τον οποίον βαδίζουν και όλοι οι άνθρωποι της γης. Σύ δε πρέπει να αναδειχθείς ισχυρός και ανδρίος. Προς τούτο θα προσπαθήσεις και θα καταβάλεις κάθε φροντίδα να φυλάξεις όλα όσα διέταξε ο Κύριος ο Θεός σου. Να πορεύεσαι εις τους δρόμους τους οποίους αυτό σου εχάραξε. Αυτό δε θα το επιτύχεις εάν τηρείς τα του, τα δικαιώματά του και τα κρίματά του, τα οποία είναι γραμμένα εις τον νόμων του Μωυσέως. Έτσι όταν ζεις και πορεύεσαι, θα εννοήσεις όλα όσα εγώ σε διατάσω να κάμεις. Έτσι και ο Κύριος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του, την οποία έδωσε λέγον. Εάν τα παιδιά σου προσέξουν την πορεία της ζωής των και βαδίζουν με όλην αυτόν την καρδίαν, κατά ενόπιόν ενώπιόν μου, τότε δεν θα εξολοθρευτεί διαδοχό σου από τον βασιλικών θρόνων επί του Ισραηλιτικού λαού. Γνωρίζεις δε και εσύ προσωπικώς όσα κακά έκαμε εναντίον μου ο Ιωάβ, ο Υιός της Σαρουίας. Όσα έκαμε εναντίον των δύο στρατηγών του Ισραηλιτικού λαού, του Αβενίρ, Ιού του Νίρ και του Αμεσέ, Ιού του Ιεθέρ. Εφώνευσεν αυτούς κατά τρόπων δολοφονικών. Έχισεν ανδρία αίματα εις καιρών ειρήνης. Και έτσι το αθώον αίμα των θυμάτων του έτρεξεν εις την ζώνη του. Εις την ζώνη της οσφίως του και στα υποδήματά του που εφορούσε εις τα πόδια του. Θα πράξεις και θα φερθείς απέναντί του σύμφωνα με την σύνεσή σου και σοφίαν σου και δεν θα αποθάνει αυτός ο ασπρομάλης γέρον με φυσικών θάνατον. Εις τους ιούς όμως του Βερζελή, ο οποίος κατάγεται από την Γάλα Αδ, θα συμπεριφερθεί με πολύ καλοσύνη, διότι έτσι συμπεριεφέρθησαν και αυτοί απέναντί μου, όταν εδραπέτευσα από την πατρίδα μα φεύγον με καταδίωξη του αδελφού σου του Αβεσαλόμ. Ιδού, μαζί σου ευρίσκεται ο Σεμεή, ο γιο του Γυρά, ο Βενιαμίτη από την πόλη Βαουρίμ αυτός αδίκως με κατηράστη, με φρικτήν κατάραν, κατά την ημέραν κατά την οποίαν έφευγα εις τα παρεμβολάς. Αυτός όμως ο ίδιος, κατά την επιστροφή μου, κατέβει εις μου εις τον Ιορδάνιν ποταμόν. Εγώ δε ορκίστηκα εις αυτόν ενώπιον του Κυρίου και είπα «Δια την ένοχον προτέραν διαγωγήν δεν θα διατάξω εγώ να σε εκτελέσουν με Συ όμως, δεν θα τον αφήσεις ατιμόρυτον. Είσαι σοφός και γνωρίζεις τι θα πράξεις προς αυτόν, ώστε με βίον θάνατον να στείλει τον ασπρομάλιν αυτόν εις τον τάφον. Ο Δαβίδ εκιμήθη και προσετέθη εις τους προπάτορας αυτού. Ετάφθη εις την πόλην Δαβίδ. τα έτη κατά τα οποία ευασίλευσε ο Δαβίδ επί του Ισραηλιτικού λαού ήσαν τεσσαράκοντα. Επτά έτη ευασίλευσαν εις την Χεβρών και τριάκοντα έτη εις την Ιερουσαλήμ. Ο Σολομών εκάθισε εις τον θρόνο του πατρός του Δαβίδ εις ηλικίαν δώδεκα ετών. Η δε βασιλεία του ετακτοποιήθη και εστερεώθη πολύ. Ο Αδωνίας, ο ιό της Αγκίθ, παρουσιάστη προς την Βίρσαβέ, την μητέρα του Σολομόντος, και την προσεκίνησεν. Εκείνη τον ρώτησεν, «Έρχεσαι δι ειρηνικών σκοπών» Εκείνος απήντησεν «Ο σκοπός μου είναι ειρηνικός» έχω να ανακοινώσω κάτι προς σε. Εκείνη δεν του είπε, ομίλησε. Ο Αδωνίας είπε προς αυτήν, Ση γνωρίζεις ότι είσαι με, ως προς πρεσβύτερον ιών του Δαβίδ, ανήκεν η βασιλεία, και προς εμέ εστράφησαν οι Ισραηλίτε, οι οποίοι και με ανεκήρυξαν βασιλέα των. Όμως η βασιλεία αυτή περιήλθεν εις τον αδελφόν μου, διότι ο Κύριος η θέλησε να περιέλθει εις Αυτόν. Τώρα υποβάλλω προς σε μίαν αίτησιν, μίαν παράκλησιν, μία αρνηθείς να την ακούσεις. Η Βίρσαβε του είπε, ομίλησε. Εκείνος πονηρά σκεπτόμενος τη είπε «Υπέσε παρακαλώ εις τον βασιλέα Σολομώντα, σύ, διότι θα σε ακούσει εκείνος με ευμένιαν και προσοχήν να μου δώσει ως σύζυγον την αβισάχ, τη Σομανίτιδα». Η Βίρσα Βέ απονήρευτος απήντησε «Πολύ καλά. Εγώ θα ομιλήσω εις τον Σολομόντα διασέ». Η βίρσα Βέ παρουσιάστη πράγματι προς τον βασιλέα Σολομόντα για να ομιλήσει προς αυτόν περί του Αδωνίου. Ο βασιλεύς ηγέρθη για να έλθει εις προϋπάντησήν της. Την εισπάστη με στρογγύν και κατόπιν εκάθισε εις τον θρόνον του. επειδή τη ευκαιρία ετέθη δεξιά άλλος θρόνος δια την μητέρα του βασιλέως, η οποία έτσι και κάθισε εκ δεξιών αυτού. Η Βίρσαβέ είπε εις αυτόν, «Ζητώ εγώ από σε μίαν μικράν χάριν, μη αρνηθείς να μου την εκπληρώσεις». Ο βασιλεύς της είπε «Μητέρα μου, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και εγώ δεν θα σου το αρνηθώ». Η Βίρσα Βέ είπε «Σε παρακαλώ να δοθεί η Αβυσσάχ η Σωμανίτης ο σύζυγος εις τον αδελφό σου τον Αδωνίαν». Ο βασιλεύς Σολομών ο οποίος κατενόησε την πονηρία του Αδονίου, απήντησε και είπεν στη μητέρα του. Γιατί σι εζήτησες την Αβισάχ σύζυγον δια τον Αδωνίαν. Είναι σαν να εζήτησες δι' αυτόν την βασιλείαν, αφού θέλεις να του δοθεί ο σύζυγος εκείνη, η οποία εχρημάτισε λευκή σύζυγος του βασιλέως Δαβίδ. Γνωρίζεις δε ότι αυτός από απόψεως ηλικία είναι μεγαλύτερος από εμέ και προς αυτόν έχει προσκοληθεί ο Αβιάθαρ, ο Αρχιερεύς, ο Αρχιστράτηγος Ιωάβ, ο Υιός της Αρουΐας, ο οποίος είναι και φίλος και σύμβουλός του. Τότε ο βασιλεύς Σολομών ορκίστη στον Θεόν και είπεν «Ας με τιμωρήσει ο Θεός με τιμωρίαν θέλει. Αν δεν, Αν δεν τιμωρήσω τον αδονίαν, διότι κατά τρόπον πονηρών ομίλησε εναντίον αυτής ταύτης τη ζωής μου, με το να υποβάλει την δολίαν αυτήν αίτησιν. Ορκίζομαι εις τον ζώντα Κύριον, ο οποίος με προετοίμασε και με έβαλε εις τον θρόνο του Δαβίδ του πατρός μου και μου έδωσε τον βασιλικόν αυτών οίκον, όπως ο Κύριος ελάλησεν, ορκίζομαι ότι σήμερον θα θανατωθεί ο Αδωνίας. Ο βασιλεύς Σολομών έστειλε τον Βανέαν, ιόν του Ιωδαέ, για να εκτελέσει τον Αδωνίαν πράγματι κατά την ημέραν εκείνην εθανατώθη ο Αδωνίας. Ο βασιλεύς Σολομών είπε προς τον αρχιερέα αβιάθαρα, «Σύ πήγαινε εις τον Αναθώθ και μένε εκεί εις τον Αγρόν σου, διότι είσαι άξιος θανάτου κατά την ημέραν αυτήν». Όμως, δεν θα σε φωνεύσω διότι μετέφερε στην κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου καθών χρόνον εζούσε ένα ακόμη ο πατήρ μου και διότι υπέστης κι εσύ όλα τα σταλαιπωρίας τα οποία και ο πατήρ μου. Ο Σολομών εξεδίωξε τον Αβιάθαρ ώστε να μην είναι πλέον αυτός αρχιερεύς του Κυρίου κι έτσι εξεπληρώθη ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον είπε για την οικογένεια του Ηλίη Σιλόμ. Ο Ιωάβ, ο γιος Σαρουΐας, ο οποίος ήταν με το μέρος του Αδωνίου και όχι με το μέρος του Σολομόντος, επληροφορήθη την εκδίωξη και των περιορισμών του Αβιάθαρ και εφοβήθη. Κατέφυγε λοιπόν στην σκηνή του μαρτυρίου και κρατήθη από τα σεξοχάς του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Ανήγγυλαν στον Σολομόντα το γεγονός και είπαν ότι ο Ιωάβ έχει καταφύγει στην σκηνή του μαρτυρίου και ειδού κρατεί εκεί τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων. Ο βασιλεύς Σολομών έστειλε άνθρωπον προς τον Ιωάβ και του είπε «Τι σου συνέβη, γιατί κατέφυγες εις το των ολοκαυτωμάτων; Ο Ιωάβ απήντησε «Εφοβήθην από σε και κατέφυγον προς τον Κύριον» Ο Σολομών έστειλε τότε τον Βανέαν, τον Ιών του Ιωδαέ και του είπε πήγαινε και θανάτωσε τον Ιωάβ και θάψε τον. Ο Βανέας, ο γιος του Ιωδαέ, μετέβη προς τον Ιωάβ εις την σκηνή του μαρτυρίου και του είπε, «Αυτά, λέγει ο βασιλεύς, έβγα από αυτού». Ο Ιωάβ απήντησε, «Δεν θα εξέλθω, διότι προτιμώ να αποθάνω εδώ». Ο Βανέας, ο γιος του Ιωδαέ, επέστρεψαν εις τον βασιλέα και του είπεν «Αυτά μου είπε ο Ιωάβ, αυτήν την απάντηση μου έδωκεν εις την διαταγή σου». Ο βασιλεύς είπε εις αυτόν «Πήγαινε και κάμε του όπως σου είπε, θανάτωσέ τον και θάψε τον». Έτσι δε θα αποπλύνει σήμερα από εμέ και από τον οίκον του πατρός μου το αθώον αίμα το οποίον ανετίος έχει σε εκείνος. Έτσι ο Κύριος έριψε πάνω εις το κεφάλι αυτού το αδικοχημένον από αυτόν αίμα δύο ανθρώπων οι οποίοι ήσαν αγαθότεροι και δικαιότεροι από αυτόν και τους οποίους εκείνος εμφώνευσε με τη ροφέα του. ο πατήρ μου Δαβίδ δεν είχε γνώση εκ των προτέρων, ούτε ενέκρινε εκ των υστέρων τους φόνους εκείνους. Οι δε υπό του Ιωάβ ήσαν ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Ισραηλιτικού λαού και ο Αμεσά, ιός του Ιεθέρ, αρχιστράτηγος της φυλής Ιούδα. Έτσι δε έπεσαν τα αθώα αίματα εκείνων εις την κεφαλήν αυτού και εις τα σκεφαλά των απογόνων του εις τον αιώνα εις τον Δαβίδ όμως και εις τους απογόνους του μάλιστα εις τον οίκον του και εις τον θρόνον του ήθελα να βασιλεύει αιωνίως η ειρήνη παρά του Θεού. Ο Βανέας, ο Υιός του Ιωδαέ, μετέβη πράγματι στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, ευρήκεν εκεί τον Ιωάβ, τον εθανάτωσε και τον έθαψε στο το υπόγειον του οίκου του, όπου ευρίσκεται εις την έρημον. Ο βασιλεύς εγκατέστησε τότε τον Βανέαν, τον Υιόν του Ιωδαέ, αντί του Ιωάβ ως αρχιστράτηγον. Η δε βασιλεία του Σολομώντος, εστερεούτο και ενισχύετο εις την Ιερουσαλήμ. Τον Σαδόκ τον αρχιερέα εγκατέστησε ο βασιλεύς ως αρχιερέα αντί του Αβιάθαρ. Ο Κύριος έδωκε εις το Σολομώντα σύνεσιν και σοφίαν πάρα πολύ μεγάλην και ευρύτητα διανοίας όπως η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης. Η σοφία του Σολομόντος υφξήθηκε επληθύνθη πάρα πολύ, περισσότερον από την σύνεση και τη σοφία όλων των αρχαίων σοφών και όλων των σοφών της Αιγύπτου. Ο Σολομόν επήρε ως σύζυγον τη θυγατέρα του Φαραώ, την οποία και εγκατέστησε στην πόλη του Δαβίδ, εις το όρος Ιών, μέχρις ότου αποτελειώσει την ανοικοδόμηση του βασιλικού ανακτόρου. Πρώτον έκθισε τον ναόν του Κυρίου και κατόπιε συνέχισε το κτίσιμο του τείχου στη Ιερουσαλήμ. Αυτά ήρχισαν και τελείωσαν εις διάστημα επτά ετών. Εις την υπηρεσία του Σολομόντος δια τα έργα αυτά ήσαν εβδομήκοντα χιλιάδες αχθοφόροι και ογδοήκοντα χιλιάδες λατόμοι εις το όρος. Ο Σολομών κατεσκεύασε τότε και τα ιερά σκεύη, δηλαδή την θάλασσαν, τα υποστηρίγματα, τους μεγάλους λουτήρας, τους στήλους, την κρίνην της αυλής, την θάλασσαν την χαλκίν, ανοικοδόμησεν επίσης την Ακρόπολη και τα σεπάλξεις της και διέκοψε έτσι την επικοινωνία της πόλεως Δαβίδ με την έξω περιοχή. Έτσι δε, η θυγάτηρ του Φαραώ ανέβαιναν από την πόλη Δαβίδ εις τον οίκον, εις τον οίκον της τον οποίον δι' αυτής είχε κτίσει ο Σολομών. Τότε ανοικοδόμησε και την Ακρόπολη. Ο Σολομόν προσέφερε κάθε έτος τρεις θυσίας ολοκαυτωμάτων και ειρηνικών θυσιών εις το θυσιαστήριον, το οποίον ανοικοδόμησε προς τιμήν του Κυρίου. Προσέφερε ακόμη και θυμίαμα προς τον Κύριον. Έτσι απετελείωσε τον ναόν προς δόξαν και τιμήν του Κυρίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν διοριστεί ως επόπτε εις τα έργα του Σολομόντος ήσαν 3.600 επιστάτε επί των ανθρώπων οι οποίοι εργάζοντο εις αυτά τα έργα. Ο Σολομών ανοικοδόμησε την Ασούρ, την Μαγδό, την Γαζέρ, την Επάνω Βεθερών και τα Βααλάθ. Τας πόλεις όμως αυτάς οικοδόμησε αφού πρώτον οικοδόμησε τον οίκον του Κυρίου και το τείχος το περί την Ιερουσαλήμ. Όταν ακόμη ζούσε ο Δαβίδ, είχε δώσει εντολήν στο Σολομόντα λέγον «Ιδού μαζί σου ευρίσκεται ο Σεμεή, ο υιός του γυρά από την φυλήν Βένιαμίν, εκ της πόλεως Χευρών». αυτός εξέφερε φοβεράς κατάρας εναντίον μου, κατά την ημέραν κατά την οποίαν έφευγα εις τα παρεμβολάς. Κατά την επιστροφή μου όμως ήλθεν εις προϋπάντησή μου και με συνήντησεν εις τον Ιορδάνιν. Εκεί εγώ του ορκίστην ενώπιον του Κυρίου ότι δεν θα εκτελεστεί διαρομφέας. Σύ όμως να μην τον απαλλάξεις από την ενοχή του. Είσαι σοφός και συνετός και γνωρίζεις τι πρέπει να πράξεις εις αυτόν, ώστε να κρυμνήσεις τα γυρατιά του εις τον άδυν εκτελών αυτών δια το αμάρτημά του. Ο βασιλεύς Σολομών εκάλεσε τον Σεμεή και του είπε χτίσε δια των εαυτών σου οίκων εντός της Ιερουσαλήμ. Θα εγκατασταθείς εις την οικία αυτήν και δεν θα εξέλθεις από εκεί προς ιονδήποτε μέρος. Διότι κατά την ημέραν κατά την οποία θα εξέλθεις από την Ιερουσαλήμ και θα περάσεις τον χήμαρο των κέδρων, μάθε καλά ότι θα καταδικαστείς εις θάνατον και εσύ θα είσαι υπεύθυνο για την τιμωρία σου αυτήν». Τον όρκησε δε ο βασιλεύς κατά την ημέραν εκείνη να σεβαστεί την εντολήν του. Ο Σεμεή απήντησε προς τον βασιλέα. «Είναι πράγματι καλός ο λόγος αυτός τον οποίον μου είπες, κύριέ μου βασιλεύ». «Όπως διέταξες» έτσι θα κάνει ο δούλος σου. Και ο σεμεί έμεινε πράγματι στην Ιερουσαλήμ τρία έτη, χωρίς να εξέλθει από αυτήν. Έπειτα όμως από τα τρία αυτά έτη, δύο δούλοι του σεμεί εδραπέτευσαν προς τον Αγχούς, τον Ιόν Μαχά του βασιλέα της Γεθ. Ανήγγυλαν δε εις τον Σεμεή μερικοί και του είπαν «Ιδού οι δούλοι σου ευρίσκονται εις την γεθ». Ο Σεμεή εσηκώθη, εσαμάρωσε τον όνον του και μετέβη εις γεθ προς τον βασιλέα Αγχούς για να ζητήσει τους δούλους του. Ο Σεμεή μετέβη πράγματι και επανέφερε τους δούλους του από την Γεθ. Ανήγγυλαν όμως εις τον Σολομώντα μερικοί το γεγονός αυτό και του είπαν «Ο Σεμεή μετέβη από την Ιερουσαλήμ εις Γεθ και επανέφερε τους δούλους του». Ο Σολομών έστειλε άνθρωπον και εκάλεσε τον σεμεί και του είπε «Δεν σε έβαλα και ορκίστης εις το όνομα του Κυρίου και δεν σου ετώνησα λέγον ότι κατά την ημέραν κατά την οποία θα εξέλθεις από την Ιερουσαλήμ και θα μεταβείς αριστερά ή δεξιά να γνωρίζεις καλά ότι θα εκτελεστείς. Γιατί δεν εφύλαξες την εντολή μου την οποίαν με όρκον ενώπιον του Κυρίου σου είχα δώσει» Ο βασιλεύς προσέθεσε τότε προς τον Σεμεή «Σι όλην την κακίαν σου και ενθυμίσαι βεβαίως τι έκαμες εις τον Δαβίδ, τον πατέρα μου». Και να ότι σήμερον ο Κύριος θα ρίψει την κακίαν σου αυτήν εις την κεφαλήν σου. Εγώ δε ο βασιλεύς Σολομών πράττων τούτο θα είμαι ευλογημένος ενώπιον του Θεού και ο βασιλικός μου θρόνος θερεωμένος από τον Κύριον εις τους αιώνας των αιώνων. Ο βασιλεύ Σολομών διέταξε σχετικός τον Βανέαν, τον Ιών του Ιωδαέ, ο οποίος εξήλθε και εξετέλεσε τον Σεμεή. Ο βασιλεύς Σολομών είτο πάρα πολύ συνετός και σοφός. Πολλοί άριθμοι οι Ισραηλίτες και οι Ιουδαίοι που ευρίσκοντο υπό την εξουσίαν του. Αυτοί ήσαν τόσοι όσοι είναι η άμμος η πλησίων της θαλάσσης. Αυτοί ήσαν τρώγοντες και πίνοντες και φρενόμενοι. Ο Σολομών ή το άρχον όλων των βασιλείων των οποίων οι κάτοικοι και προσέφεραν δώρα και ήσαν υποτελήσεις αυτών όλα στα σημέρα της ζωής του. Ο Σολομών ήρχισε τότε να εκμεταλλεύεται τα δάση, τα λατομεία και τα μεταλλεία του όρους Λιβάνου. Έτσι δε, ανοικοδόμησε την Θερμέ εις την έρημον. το δε μεσημερινόν φαγητών τη αυλή και ακολουθία του Σολομόντο, ή το τριάκοντα κόρη σιμιγδάλι, εξήκοντα κόρη αλεύρι χονδροκοπανισμένο, δέκα εκλεκτά μοσχάρια, είκοσι βόδια καλοθρεμένα και εκατόν πρόβατα, εκτό από τα ελάφια, τα ζαρκάδια και τα άλλα εκλεκτά και ευτραφή ορνήθια. Ή το βασιλεύς εις όλην την χώραν, η οποία επεκτείνεται πέραν του εφράτου ποταμού, από ραφή μέχρι γάζης. Ή το βασιλεύς, εις όλας τας βασιλείας, τας πέραν του ποταμού. Επί των ημερών του, επικρατούσε από όλα τα γύρω μέρη ειρήνη εις όλην την χώραν. Και όλοι οι Ισραηλίτε, κατοικούσαν ήσυχοι και ασφαλείς, καθένας εις το αμπέλι του και κάτω από τις οικές του, τρώγοντας, πίνοντας και ορτάζοντες, από την Δαν μέχρι την Βίρσαβεέ, όλα στα σημέρας κατά τα οποία έζησε και βασίλευσε ο Σολομών. Αυτοί δεν είναι οι άρχοντες του περιβάλλοντος του Σολομόντος. Αζαρίας ο Υιός του Αρχιερέως Σαδόκ. Ο Ορνίας Υιός του Νάθαν, άρχον των επιμέρους αρχόντων. Εδραμ, αρχηγός του βασιλικού οίκου. Σουβά, ο γενικός γραμματεύς του κράτους. Βασά, ο Υιός του Άχι Θαλάμ, ο υπομνηματογράφος. Αβί, ο Υιός του Ιωάβ, αρχιστράτηγος. Αχιρέ, ο Υιός του Έδραή, διατασμεταφορά, μεταφοράς. Ο Βανέας, ο Υιός του Ιωδαέ, αυλάρχης και επόπτης, επί της πλυνθοποιίας. Και Ζαρούχ, ο Υιός του Νάθαν, ή το σύμβουλός του. Είχε δε ο Σολομών, δια τα πολεμικά του άρματα, σαράντα χιλιάδας φορβάδας και δώδεκα χιλιάδας ύπους. Εβασίλευσε δε ο Σολομών εις τα βασίλεια από τον ποταμό Εφράτην προς Ανατολάς μέχρι των Αλοφύλων προς Δυσμάς και μέχρι των Συνόρων της Αιγύπτου προς Νότον. Ο Σολομών ο γιος του Δαβίδ ευασίλευσεν επί όλων των Ισραηλιτών, έχουν πρωτεύουσαν του βασιλείου του την Ιερουσαλήμ. Κεφάλαιον τρίτον Σοφία παρά του Θεού εις τον Σολομώντα Στίχη 1 έως 15 Η ευφυής κρίση εις του Σολομόντος στίχη 16 έως 28. Αφού δε εστερεώθη πλέον η βασιλεία δια της χειρός του Σολομώντος, ο Σολομών ήλθε η συμπεθεριάν με τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου και επήρε ο σύζυγόν του τη θηγατέρα αυτού του Φαραώ, την οποίαν έφερε στην την πόλη Νταβίδ, μέχρι ότου ετελείωσε την ανοικοδόμηση του ειδικού του οίκου, του ναού του Κυρίου και του τείχους του κύκλο από την Ιερουσαλήμ. Ο λαός όμως προσέφερε θυσίαν θυμιάματος επάνω εις υψηλούς τόπους, διότι δεν είχε ακόμη οικοδομηθεί ο ναός του Κυρίου μέχρι τη ημέρας εκείνης. Ο Σολομόν ηγάπησε τον Κύριον. Επορεύεται σύμφωνα με τα σεντολάς, τα οποία ο Δαβίδ, ο πατήρ του, του είχε δώσει. Αλλά προσέφερε θυσίας και θυμιάματα προς τον Θεόν εις τους υψηλούς τόπους, διότι δεν είχε ανικοδομηθεί ο ναός. Εσηκώθη λοιπόν κάποτε, και πήγε στην την Γαβαών, δια να προσφέρει και εκεί θυσίαν προς τον Θεόν. Διότι η μεγάλη αυτή πόλης ευρίσκεται εις ένα πολύ υψηλόν τόπον. Ο Σολομών προσέφερε θυσίαν ολοκαυτώματος χίλια ζώα εις το θυσιαστήριον της Γαβαών. Εκεί δε ο Κύριος παρουσιάστη στο Σολομώντα κατά τη νύχτα εις τον ύπνο του και του είπεν «Ζήτησέ μου κάτι για τον εαυτόν σου». Ο Σολομών απήντησε «Σύ Κύριε, έδειξες μεγάλην καλοσύνη προς τον δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, διότι έζησεν αυτός ενώπιόν σου με πίστην προς σε με δικαιοσύνη και ευθύρητα καρδίας απέναντί σου. Σίδε, του επεδαψίλευσες το μέγα του το καλόν, το να δώσεις δηλαδή τον ιόν του να καθίσει επί του θρόνου του, όπως μαρτυρεί η ημέρα αυτή. Και τώρα, Κύριέ μου και Θεέ μου, Σύ έδωκες εμέ τον δούλο σου αντί του Δαβίδ του πατρός μου. Εγώ δεν είμαι μικρόν παιδίων ακόμη και δεν γνωρίζω πώς να πορεύομαι και να συμπεριφέρομαι στην ζωή μου. Εγώ, ο δούλος σου, ευρίσκομαι εν μέσω λαού τον οποίον σύ εξέλεξες και ο οποίος είναι αναρρύθμιτος. Δια τούτο επιθυμώ να δώσεις εις εμέ τον δούλο σου διάνοια προσεκτική, να ακούει και να κρίνει τον λαόν με δικαιοσύνη, να διακρίνει το δίκαιον από το άδικον. Διότι ποιος, χωρίς την ειδική σου βοήθεια, θα μπορεί να κυβερνά τον πολλήν και δυσκυβέρνητον τούτον λαόν σου, Ο λόγος και το αίτημα αυτό του Σολομώντος εφάνει αρεστόν ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος του είπεν Επειδή εζήτησες από εμέ αυτό το πράγμα και δεν εζήτησες δια τον εαυτόν σου μακρότητα ημερών, δεν εζήτησες πλούτη, δεν εζήτησες τον θάνατον των εχθρών σου, αλλά εζήτησες για τον εαυτόν σου σοφίαν και νοητική ικανότητα, ώστε να δίνασε να κρίνεις δικαίως. Ιδού, έκαμα εισέ όπως μου είπες. Ιδού, σου έδωσα διάνοιαν συνετήν και σοφήν, ομοίαν προς την οποίαν Κανείς προηγουμένος από σε δεν είχε και ούτε θα υπάρξει ύστερα από σε ομοιός σου. Αλλά και όσα δεν μου εζήτησες θα σου τα δώσω, δηλαδή πλούτων και δόξαν, ώστε να μην υπάρξει άλλος ομοιός σου μεταξύ όλων των βασιλέων». εάν δεν πορευτείς κατά το διάστημα της ζωής σου σύμφωνα με τα σεντολάς και τα προστάγματά μου όπως επορεύθη ο Δαβίδ ο πατήρ σου θα σου δώσω και μακρότητα ημερών Ο Σολομών εξύπνησε και ενόησε ποιον ήτο το όνειρόν του. Η γέρθη ήλθε εις την Ιερουσαλήμ, εστάθη ενώπιον του θυσιαστηρίου, απέναντι της κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου εις Σιών. Εκεί προσέφερεν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικά. Παρέθεσε δε για τον εαυτόν του και διόλους τους δούλους του μέγα συμπόσιον. Κατά τα σημέρα εκείνα παρουσιάστησαν στον βασιλέα δύο κοινέ γυναίκες, οι οποίες στάθησαν όρθιοι ενώπιόν του. Η μία από αυτά του είπε «Άκουσέ με, σε παρακαλώ, Κύριε». Εγώ και αυτή η γυναίκα εμέναμε εις τον ίδιο οίκον και γεννήσαμε εις τον οίκον αυτόν. Κατά την τρίτην ημέρα, μετά την γέννηση του τέκνου μου, εγέννησε και η γυναίκα αυτή. Είμεθα μαζί εις το ίδιο κρεβάτι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος μαζί μας πλήν από εμάς τα δύο. Συνέβη όμως να αποθάνει το παιδί της γυναικός αυτής κατά τη νύχτα, διότι αυτή έπεσε και κοιμήθη επάνω του. Εσηκώθη όμως κατά το μεσονύκτιον, επήρε το παιδί μου από την αγκαλιά μου, το εκείμισεν εις την ειδική της αγκαλιάν, τον δέει όντι των τον νεκρόν, τον απέθεσε εις την ειδική μου αγκάλιν. Εσηκώθηκα εγώ το πρωί να θυλάσω το παιδί μου και είδα ότι εκείνο ήταν νεκρόν. Όταν έγινε πρωί παρετήρησα και είδα ότι αυτό δεν ήταν το παιδί το οποίο εγώ είχα γεννήσει. Η άλλη όμως γυναίκα είπε προς αυτήν «Όχι, το παιδί που ζει είναι το δικό μου το παιδί. Το ειδικό σου το παιδί είναι νεκρόν». Έτσι ομίλησαν οι δύο αυτές γυναίκες ενώπιον του βασιλέως. Ο βασιλεύς Σολομών είπε εις την μίαν «Συ ότι αυτό είναι το παιδί σου που ζει και ότι το παιδί εκείνης είναι νεκρόν. Και εις την άλλη είπε «Συ λέγεις, όχι, όχι, αντιθέτως, το ζωντανό παιδί είναι ο Υιός μου και το νεκρό παιδί είναι ο υιός σου». Είπε τότε ο βασιλεύς πάρετε και φέρετε εδώ μίαν μάχεραν. Έφεραν πράγματι την μάχεραν ενώπιον του βασιλέως. Είπε τότε ο βασιλεύς. Κόψτε εις δύο το ζωντανό παιδί το οποίον θυλάζει και δώσετε το ίμιση εις την γυναίκαν αυτήν και το άλλο ίμιση εις την άλλη γυναίκα. εταράχθησαν τα μητρικά σπλάχνα της γυναικός, εις την οποία ανήκε το ζωντανό βρέφος και είπε προς τον βασιλέα «Κάμε σε παρακαλώ καλοσύνην προς εμέ, Κύριε, και δώσατε εις αυτήν το παιδί και μη το φωνεύσετε». Η άλλη όμως γυναίκα είπεν «Ούτε είσαι εμέ ούτε είσαι αυτήν να δοθεί, Διαμελήσατε το. Απήντησε τότε ο βασιλεύς. Δώσατε το παιδί στην γυναίκα που είπε «Δώστε αυτό εις εκείνην και μη το θανατώσετε». Αυτή είναι η πραγματική του μητέρα. Όλοι οι Ισραηλίτε ήκουσαν την απόφαση αυτήν την οποία εξέδωκε ο βασιλεύς και κατελήφθησαν από Ιερόν δέος προς το πρόσωπον του βασιλέως, διότι είδον ότι η σύνεση του Θεού υπήρχε εις αυτόν, ώστε να κρίνει κατά δίκαιον τρόπον. Κεφάλαιον τέταρτον Οι αξιωματούχοι του Σολομόντος Στίχη 1 έως 20 Ο βασιλεύς Σολομών εβασίλευσεν εις όλων των Ισραηλιτικών λαών. Οι άρχοντες δε οι οποίοι εβοηθούσαν αυτόν ήσαν οι εξής. Αζαρίας ο Υιός του Σαδόκ. Ελιαρέφ και Αχιά ο Υιός του Σαβά η γραμματής του βασιλέως. Ο Αφάτ, ο Υιός του Αχιλίδε ο Φιλάτων, τα αρχεία του βασιλείου. Ο Βανέας, Υιός του Ιωδαέ, ο αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Σαδόκ και ο Αδιάθαρ, οι αρχιερείς. Ο Ορνίας, ο Υιός του Νάθαν, ο οποίος ήταν αρχηγός των κατά αρχόντων. Ο Ζαβούθ, ο ιός του Νάθαν, ο έμπιστος του βασιλέως ο Αχιήλ, ο οποίος ή το οικονόμος του Παλατίου, ο Ελιάβ, ιός του Σαφ, ο οποίος ή το επί του οίκου του βασιλέως, ο Αδονιράμ, ο ιός του Εφρά, ο οποίος ή επί των μεταφορών. Ο Σολομών είχε δώδεκα άρχοντας εις εις περιοχάς, επί όλου του Ισραηλιτικού λαού, δια να προμηθεύουν εις Αυτόν και τον οίκον Του όσα χρειάζεται προς συντήρησή Του. Ένα μήνα κάθε έτος είχε αναλάβει έκαστος από αυτούς να χορηγεί στον βασιλέα τα προσδιατροφήν. Αυτά δε ήσαν τα ονόματα των καταπεριοχάσαρχων αρχών των αυτών. Ο Βενόρ, εις την ορεινή περιοχή Εφρέμ, ο Ιος Δακάρ εις την περιοχή Μέχαμάς, εις Σαλαβίν, εις Βεθσταμίς και εις Ελών έως Φιθανάν. Ο Ιος του Εσδί του Αραβόθ, εις αυτόν επίγετο, εις οχώ εις την χώρα οφέρ. Εις Χαναδάδ και Αναφαθέ, ο Αμύρ της Ταβλίθ, της θυγατρός του Σολομόντος, την οποία αυτός είχε λάβει ο σύζυγον. Ο Βάνα, ο γιος του Αχιλίδ, έχουν δικαιοδοσίαν εις Θάναχ και Μαγεδό, και επί όλου του οίκου του Σαν, του ευρισκομένου πλησίον της Σεσαθάν, κάτω του Έστραε και από την Βιθ Σαν μέχρι Σαβέλ Μαουλά, μέχρι του Μααβέρ Λουκάμ. Ο Ιος Γαδέρ έχουν δικαιοδοσίαν εις Ρεμάθ Γαλαάδ. Εις αυτόν το η περιοχή Ερέγα η οποία περιλαμβάνεται εις την βασάν. Εκεί υπήρχον εξήκοντα μεγάλε πόλεις οχυρωμένε με τείχη, εις τα σπήλα στον οποίον υπήρχαν μοχλοί χάλκινοι. Ο Αχίναδάδ, ιός του Σαδό, εις μαναίμ. Ο Αχίμαάς, εις Νεφθαλήμ. Αυτός έλαβε ως σύζυγόν του τη Βασεμάθ, θηγατέρα του Σολομόντος. Ο Βαανά, ο γιος Χουσί και της Ασσύρ από την βαλόθ. Ο Σαμαά, γιος του Ιλά, εις περιοχήν Βενιαμίν. Ο Γαβέρ, γιος του Αδαή εις την χώραν Γαβ, εις την χώραν της σιών του βασιλέως της πόλεως Ασεβών, Εσεβών, και του Όγ του βασιλέως της χώρας Βασάν. Ο Νασίφ ήτο το εις την Ιουδαία. Δωδέκατος δε ή ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Φουασούδ, εις την περιοχήν Ισάχαρ. Οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίτες ήσαν πολλοί, ως σαν την άμμον της θαλάσσης κατά το πλήθος. Αυτοί έτρωγαν και έπιναν και υφρένοντο. Κεφαλόν 5 Η δόξα και η σοφία του Σολομόντος Στοίχη 1 έως 14 Προετοιμασία δια την ανοικοδόμηση του ναού. Στίχοι 15 έως 32 Ο Σολομών εξουσίαζεν εις όλας τας βασιλείας εκείνας, ε οποίοι από τον ποταμόν Εφράτην έως την χώραν των Φιλιστέων και έως τα σύνορα της Αιγύπτου. οι βασιλείς αυτοί προσέφεραν δώρα εις τον Σολομώντα και ήσαν υποτελήσεις αυτών όλας τας ημέρας τη ζωής του. Οι δε προαναφερθέντες δώδεκα το πάρχε επρομήθευαν εις τον βασιλέα Σολομώντα σύμφωνα με τα σεντολάστας οποία είχαν λάβει όλα όσα εχρειάζοντο δια την βασιλική τράπεζαν. κάθε ένας από αυτούς δι' ένα μήνα ανελάμβανε την χορήγηση. Όλοι δε αυτοί ετηρούσαν με ακρίβεια την υποχρέωσή των αυτήν. Οι τοπάρχοι αυτοί εφρόντιζαν να προμηθεύουν κριθήν και άχυρα διόλους τους ύπους και δι' που ήσαν ζευγμένοι εις τα βασιλικά πολεμικά άρματα. αυτή δε την τροφοδοσίαν των ύπων έφεραν εις τον τόπον όπου εκάστοτε ευρίσκεται ο βασιλεύς. Καθένας από τους τοπάρχας αυτούς έφερε τον περίδιόν του. Τα δε προς διατροφήν απαιτούμενα δια την βασιλικήν τράπεζα του Σολομόντος ήσαν εκάστην ημέραν τα εξής. Τριάκοντα κόρη σιμιγδάλι, εξήκοντα κόρη αλεύρου κοπανισμένου, δέκα εκλεκτά μοσχάρια καλοθερεμένα, είκοσι βόδια από εκείνα που βόσκουν εις τα λιβάδια, εκατόν πρόβατα εκτός βέβαια από τα ελάφια και τα ζαρκάδια, τα οποία ήσαν εκλεκτά και καλοθερεμένα. Ο Σολομών ήτο το Μέγας Βασιλεύς, διότι εκυριαρχούσε εις χώρας και πέραν του Εφράτου ποταμού, και μολονότι τη αυτήν έκταση είχε η βασιλεία του, επικρατούσε η όλην την περιοχή εντός και γύρω της αυτοκρατορίας του ειρήνη. Ο Κύριος έδωκεν εις το Σολομώντα και σοφίαν πολλήν και μεγάλην ευρύτητα αντιλήψεως, όσοι είναι η άμμος που ευρίσκεται πλησίον εις την θάλασσαν. Ο Σολομών απέκτησε πολύ μεγάλη σοφίαν και σύνεση, μεγαλυτέραν από την σοφία και σύνεση όλων των αρχαίων ανδρών και αυτών ακόμη των σοφών της Αιγύπτου. Έγινε σοφότερος από όλους τους ανθρώπους. Σοφότερος από τον Γεθάν τον Ζαρίτην, τον Ενάν, τον Χαλκάλ, τον Δαρδά, οι οποίοι ήσαν οι του Μαλ. Ο Σολομών έγραψε τρεις χιλιάδες αποφθέγματα και παροιμίας και πέντε χιλιάδες οδάς. Ομίλησε διόλα τα δέντρα από τα μεγάλα κέδρα που υπάρχουν στον Λίβανον μέχρι του μικρού φυτού ισόπου που φυτρώνει στους τοίχου ομίλησε διά τα ζώα, διά τα πτηνά, διά τα ερπετά και διά τους ηχθείς. Όλοι οι άνθρωποι προσύρχοντο να ακούσουν την σοφία του Σολομώντος. Ο δε Σολομών ελάμβανε δώρα από όλους τους βασιλείς της γης, όσοι ήρχοντο να ακούσουν την σοφία του. Ο Σολομών, επήρε ο σύζυγόν του την θηγατέρα του Φαραώ της Αιγύπτου, την οποία και έφερεν εις την πόλην η Δαβίδ και την εγκατέστησεν εκεί, μέχρι ότου ετελείωσε την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου και του ειδικού του ανακτόρου και του τείχους, το οποίον περιέβαλε την Ιερουσαλήμ. Τότε δε ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, Εξεστράτευσε και κατέλαβε καταρχάς την Γαζέρ, την οποίαν και επιρπόλησε. Κατόπιν υπέταξε τους Χαναναίους, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μεργάβ. Αυτάς δε τας χώρας έδωκε ο Φαραώ ως πρίκα εις την θηγατέρα του, την σύζυγον του Σολομόντος. Ο Σολομών ανοικοδόμησε τότε την πυρπολιθή σαν γαζέρ. Ο δε βασιλεύς της πόλεως Τύρου, ο Χιράμ, έστειλε ανθρώπους δια να συγχαρεί τον Σολομώντα, ο οποίος ανεδείχθη βασιλεύς αντί του πατρός του, διότι ο Χιράμ ήτο φίλος του Δαβίδ όλα στα σημέρα της ζωή του. Ο Σολομών έστειλε ανθρώπους και παρεκάλεσε τον Χιράμ λέγον Συγνωρίζεις ότι ο πατήρ μου ο Δαβίδ δεν μπορούσε να ανοικονομήσει ναών προς δόξαν και τιμήν το ονόματος του Κυρίου του Θεού μου εξαιτία των πολέμων τους οποίους είχε διεξαγάγει ολόγυρα μέχρι ότου ο Κύριος υπέταξεν υπό τους πόδας του Δαβίδ όλους αυτούς τους εχθρούς του». Και τώρα, Κύριος ο Θεός, έδωσεν εις εμέ ειρήνην και ησυχίαν από τους γύρω μου εχθρούς. Κανείς πλέον εχθρός δεν υπάρχει. Ούτε και υφίσταται κανένα θέμα επικίνδυνων και πονηρών, ικανών να διαταράξει την ειρήνην. Και έτσι εγώ λέγω και πήρα την απόφαση να οικοδομήσω ναόν εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Όπως είπε Κύριος ο Θεός προς τον πατέρα μου τον Δαβίδ λέγον «Ο Ιωσού, σου, τον οποίον εγώ προορίζω να σε διαδεχθεί εις τον βασιλικόν σου θρόνον, αυτός θα οικοδομήσει τον ναόν επωνόματί μου».